Αυτή την εποχή ζούμε ιστορικές στιγμές μεταξύ της Ελλάδος και της Ινδίας. Εχθές η Ινδία κατάφερε να κάνει προσελήνωση, ενώ είναι πολύ σπάνιες οι χώρες που το έχουν καταφέρει και ακόμα και πρόσφατα η Ρωσία πάλι είχε μια αποτυχία σε αυτό το θέμα όσο αφορά το διάστημα και την παρουσία στη Σελήνη. Τώρα έχουμε τον Πρωθυπουργό της Ινδίας που έρχεται στην Ελλάδα, δεν έρχεται μόνο για μια εθιμοτυπική συνάντηση, είναι κάτι που είναι χαρακτηριστικό, θα λέγαμε, της εφαρμογής της θεωρίας του Ρίμλαντ. Βλέπουμε ότι η Ινδία έρχεται όλο και πιο κοντά στην Ελλάδα, την οποία την βλέπει πάντοτε ως μια ευρωπαϊκή χώρα. Άρα δεν θέλουμε απλώς να υπάρχει μια πύλη, αλλά μια γέφυρα. Έχουμε μια συνέχεια σχέσεων με την Ινδία που ουσιαστικά είναι ένας δεσμός, γιατί μιλάμε για περισσότερα από 2.500 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε ότι η Ινδία, που τώρα είναι ο πέμπτος οικονομικός παίχτης στον κόσμο, έχει άλλες δυνατότητες, έχει πυρηνική ισχύ, έχει πρόσβαση στο διάστημα, έχει πρόσβαση στην οικονομία, θέλει να έχει μια καλή σχέση με την Ευρώπη. Δεν είναι μόνο ένα οικονομικό συμφέρον, είναι μια χώρα που ξέρει τι είναι η δημοκρατία, είναι η χώρα του Γκάντι, άρα αυτό έχει μια συνέπεια και μια συνέχεια. Είναι ένας τεράστιος πληθυσμός, είναι πολύ πιο φιλικός και λόγω του Commonwealth σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα και πρέπει να καταλάβουμε με αυτόν τον τρόπο ότι είναι ριζικά διαφορετική η κατάσταση σε σχέση με την Κίνα. Άρα όσοι προώθησαν μόνο κινέζικα συμφέροντα για διάφορους λόγους, αλλά οι κυριότεροι ήταν τα οικονομικά, πρέπει να καταλάβουν τώρα ότι φτάσαμε στο τέλμα μιας κατάστασης, γιατί βλέπουμε ότι η Κίνα λειτουργεί επεκτατικά και θέλει να χτυπήσει όχι μόνο μια τοπική αγορά, αλλά μια ολική αγορά και το έχει κάνει βέβαια και με τις χώρες που είναι γύρω της, πολλές από αυτές τις ελέγχει μάλιστα και λόγω ιδεολογίας, αλλά και πιο πέρα το έχει δείξει και στην Ευρώπη και στην Αφρική. Πρέπει λοιπόν να δούμε την Ινδία σαν μια διαφορετική προσέγγιση, γιατί άμα κοιτάξουμε τον άξονα που συνδέει, αν θέλετε, την Ευρώπη με την Αυστραλία και στη συνέχεια με την Αμερική που επιστρέφει, σε αυτόν τον άξονα βρίσκεται και η Ινδία. Είναι από τις χώρες που μπορούμε να πούμε ότι όντως αντιπροσωπεύουν το Rimland σε σχέση με το Heartland και σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής είναι πολύ σημαντική αυτή η συμμαχία. Γιατί ουσιαστικά είναι η συνέχεια από το πέρασμα της Ερυθράς Θάλασσας, μετά πάμε στην Ινδία, μετά πάμε στην Αυστραλία, αλλά βέβαια και στην άλλη Ευρώπη της Ασίας και εννοώ την Κορέα, την Ιαπωνία, την Ταϊβάν, για να συνεχίσουμε προς την Αμερική, η οποία επιστρέφει και πάλι προς την Ευρώπη. Αυτός ο άξονας σε επίπεδο υψηλής στρατηγικής έχει μεγάλη σημασία και τώρα έχει μεγάλη σημασία η Ελλάδα να τον αξιοποιήσει, να μην είναι απλώς ένας παθητικός παίχτης, να μπορεί να συμβάλλει σε αυτόν τον αγώνα με χώρες που ξέρουν τι είναι η θάλασσα, με χώρες που ξέρουν τι είναι οι διαχρονικές φιλίες, έτσι ώστε με αυτόν τον τρόπο η αξιοπιστία που έχουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε επίπεδο Ανατολικής Μεσογείου, να είναι μια αξιοπιστία που επεκτείνεται και αγγίζει ακόμα και την Ινδία, η οποία μας βλέπει πολύ θετικά. Δεν είναι τυχαίο που το μήνυμα του Πρωθυπουργού της Ινδίας έγινε ακόμα και στα ελληνικά. Δεν ήταν καθόλου υποχρεωμένος, δεν υπήρχε καμία ανάγκη, αλλά θέλει να δείξει ότι η σχέση αυτή είναι διαφορετική, δεν είναι απλώς μια εμπορική σχέση, πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί τις εμπορικές σχέσεις τις ξέρουμε, τις έχουμε μάλιστα βαρεθεί, για να μην πω συχαθεί, γιατί ξέρουμε ότι στο τέλος έχουν και άλλες επιπτώσεις. Εδώ υπάρχει μια κουλτούρα, ένας πολιτισμός, ο οποίος είναι διαχρονικός, ξέρει ακριβώς πώς είναι τα πράγματα, είναι ένας πολιτισμός που σέβεται και την Ελλάδα και την ιστορία της, άρα μπορούμε να πούμε ότι είναι δύο χώρες με μια ιστορία, με κοινά στοιχεία πολιτισμικά, οι οποίες δεν είχαν καμία εχθρότητα όπως έχουμε σε άλλες περιπτώσεις και κατά συνέπεια
Είναι καλό να το έχουμε στο μυαλό μας, γιατί βλέπουμε τα πράγματα εντελώς διαφορετικά και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό, εδώ και χρόνια έχουμε αναπτύξει αυτή την ιδέα, να υπάρχει αυτή η συμμαχία, γιατί αυτή η συμμαχία μπορεί να είναι και κυρίαρχη για την περιοχή με την ευρύτερη έννοια της περιοχής, και όταν οι άλλοι ξέρουν ότι η Ινδία μπορεί να παίξει ένα τέτοιο ρόλο στο παγκόσμιο γίγνεσθε, είναι πάντοτε σημαντικό να παρουσιάζεται και ως σύμμαχος αξιόπιστος, γιατί αυτό προκαλεί και ένα δέος. Πρέπει επίσης να έχουμε στο μυαλό μας ότι σε κάποια φάση η Ινδία θα μπορεί να είναι και μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, άρα είναι σημαντική αυτή η διάσταση, αυτή η συμμαχία, και δεν είναι μόνο συμβολική. Θα ήταν καλό λοιπόν να την αναλύσουμε, να την κοιτάξουμε σε μεγαλύτερο βάθος, να μάθουμε περισσότερα πράγματα για την Ινδία, να μην θεωρούμε ότι όλη η επαφή γίνεται μόνο και μόνο για ένα λιμάνι, υπάρχουν πολλά λιμάνια. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι είναι σπάνιο να έχουμε κοινές ιστορίες, μπορούμε να δημιουργήσουμε κοινό μέλλον, αλλά όταν έχουμε και κοινές ιστορίες και κοινή ιστορία, τότε αυτό το κοινό μέλλον είναι ενισχυμένο, γιατί δεν έχει το εμπόδιο του παρόντος και μπορεί να λειτουργήσει ως δεσμό, ο οποίος είναι πολύ ανθεκτικός ακόμα και στις επιθέσεις.